θέλουμε να αναδείξουμε με αυτή την επίκαιρη ερώτηση τα συνολικά προβλήματα της παθολογικής, του τμήματος παθολογικής ογκολογίας του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, αφενός μεν στο ζήτημα των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά κυρίως παράλληλα μάλλον, δηλαδή με την υποστελέχωση, τις συνεχείς αλλαγές με νέο προσωπικό, χωρίς εμπειρία στην ογκολογία, έμπειρων νοσηλευτηριών δηλαδή, από το Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας σε άλλα τμήματα κλινικές του νοσοκομείου, τα οποία και αυτά, ιερείς του εμπαρόδου, είναι υποστελεχωμένα. Παράλληλα με την υποστελέχωση και τις συνεχές αλλαγές, υπάρχει και έλλειψη συντονισμού, λόγω μη ορισμού προϊσταμένης στο τμήμα. Οι υπηρεσίες προς ασθενείς έχουν ως αποτέλεσμα να παρέχονται σε συνθήκες που δημιουργούν κινδύνους κατά τη διάρκεια της θεραπεία τους. Και σε όλα αυτά προσθέτουμε την ακαταλληλότητα των χώρων που διενεργούνται οι θεραπείες, τις κακές ξενοδοχειακές υποδομές που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των ασθενών και των εργαζομένων, αλλά και τις συχνές ελλείψεις έγκαιρης προμήθειας των φαρμάκων, αντικαρκυνικών φαρμάκων, με αποτέλεσμα να αναβάλλονται χημειοθεραπείες, δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες, αφόρητες, απαράδεκτες, όλοι αυτοί οι παράγοντες για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους. Συνεπώς, τα ερωτήματα προς τον Υπουργό είναι σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε να στελεχωθεί το τμήμα της παθολογικής ογκολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με όλο το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με μόνιμη και σταθερή εργασία, να υπάρχει σταθερή και χωρίς καθυστερήσεις προμήθεια όλων των αναγκαίων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, όλων των αναγκαίων μέσων για τη χορήγησή τους στους ασθενείς, αλλά και η διήλυση, η παρασκευή, η διήλυση των φαρμάκων να γίνεται στο φαρμακείο του νοσοκομείου. Και επίσης να ανανεωθεί ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός του τμήματος και να οριστεί επιτέλους ο προγραμματισμός εγκατάστασης του τμήματος της παθολογικής ογκολογίας σε κατάλληλες, σύγχρονες, κτηριακές υποδομές. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Κύριε Λαμπρούλη, θα απαντήσω και στα τρία σκέλη τα οποία βάζετε. Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με τα φάρμακα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με τα φάρμακα. Από τα 10 εκατομμύρια του έτους 2021, τα 4,5 εκατομμύρια δόθηκαν για φάρμακα ογκολογικών ασθενών συνολικά του νοσοκομείου, που δείχνει ακριβώς την πλήρη κάλυψη των ογκολογικών φαρμάκων, ενώ ήδη έχει δεσμευτεί από τον προϋπολογισμό το ποσό του 1.186.000, εκ των οποίων τα 300.000 είναι μόνο για το μήνα Ιανουάριο. Άρα, η κάλυψη σε ογκολογικά φάρμακα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι απόλυτη, δεν υπάρχει καμία απολύτως έλλειψη. Αναφορικώς τώρα με το προσωπικό στο οποίο αναφέρεται. Σύμφωνα με το τμήμα, υπάρχουν 8 κλίνες για το ογκολογικό τμήμα και 9 καρέκλες στο σταθμό ημερησίας νοσηλείας. Για αυτές τις ανάγκες υπηρετούν 17 έμπειροι και μόνιμοι νοσηλευτές, καθώς επίσης και ένας νοσηλευτής επικουρικό προσωπικό, ενώ στο κομμάτι των ιατρών υπήρξε μία συνταξιοδότηση και ένας γιατρός είναι σε αναστολή λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό και οι δύο αυτές θέσεις καλύφθηκαν αμέσως με μεταφορά από άλλες όμορες υγειονομικές δομές. Συνεπώς, υπάρχει πλήρη κάλυψη στο προσωπικό, γίνονται κανονικά όλες οι θεραπείες αυτές υπάρχουν, όπως αντίστοιχα υπάρχει και πλήρη κάλυψη και στο θέμα των ογκολογικών φαρμάκων. Αναφορικώς τώρα με τον εξοπλισμό στον οποίο αναφέρεστε, εκδικάστηκε στο πολιτικό δικαστήριο, όπως ενημερώναμε από την υπηρεσία εφετείου της Λάρισας, το αίτημα του νοσοκομείου για να αλλάξει σκοπό το κληροδότημα ΒΑΙΤΣΙ και έτσι να μπορέσει να απεγκλωβιστεί ποσό που προϋπολογίζεται σε δαπάνη 2.180.000 ευρώ, προκειμένου να λειτουργήσει η ογκολογική μονάδα ημερησίας νοσηλείας με πολύ καλύτερο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, ενώ έχουν γίνει και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανακαίνιση του φαρμακείου. Και θα πρέπει να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια COVID λειτουργήσαν κανονικά όλα τα ραντεβού και δεν υπήρξε ταλαιπωρία για αυτή την ευαίσθητη κατηγορία των ασθενών.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνατότητες και για άλλα κονδύλια σε έναν συνολικό σχεδιασμό τον οποίο κάνουμε και θα είμαστε έτοιμοι να τον παρουσιάσουμε μόλις ολοκληρωθεί και αφορά όλα τα νοσοκομεία, η κτηριακή αναβάθμιση των νοσοκομείων που έχει να κάνει με την αξιοποίηση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης που φτάνουν στα 350 εκατομμύρια για όλα τα νοσοκομεία, για κτηριακές υποδομές. Οπότε στο πλαίσιο που θα ληφθούν και τα αντίστοιχα αιτήματα θα δούμε και τι ανάγκες πρέπει να εντάξουμε για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Όμως το ογκολογικό λειτουργεί και με επάρκεια σε προσωπικό και με πλήρη κάλυψη φαρμάκων και προσπαθούμε να βελτιώσουμε με τους τρόπους που σας είπαμε και την ξενοδοχειακή υποδομή. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο για την δευτερολογία σας. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρετε και στην ερώτηση, στο κείμενο της ερώτησης, εντάχει θα πω, ενδεικτικά μάλλον θα αναφερθώ, στην παρούσα κατάσταση. Ο Υπουργός πήρε κάποια στοιχεία, τα αναφέρει, τοποθετήθηκε στην πρωτολογία του λέγοντας ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, όλα έχουν καλώς. Ή τέλος πάντων υπάρχει επάρκεια προσωπικού, νοσηλευτικού, ιατρικού και πάει λέγοντας. Ένα-ένα λοιπόν. Η παρούσα κατάσταση λοιπόν πώς έχει, που δεν την αποτυπώνουμε εμείς. Είναι οι ίδιοι οι γιατροί και θα καταθέσω μια σειρά εγγράφων του συντονιστή διευθυντή ογκολογίας του τμήματος, που αφορούν και το προσωπικό. Όλα αυτά που αναφέρονται στην επίκαιρη ερώτησή μας αναφέρονται και εδώ, συν τα φάρμακα για τα οποία θα τοποθετηθώ και γι' αυτό σε σχέση με ό,τι αναφέρθηκε και ο Υπουργός στην πρωτολογία του. Μία λοιπόν νοσηλεύτρια στη μονάδα βραχίας νοσηλείας. Το τμήμα ογκολογίας έχει τη βραχία νοσηλεία, όπου εκεί νοσηλεύονται, μάλλον χορηγούνται χημεθεραπείες στα ημερήσια σχήματα, και το τμήμα κλινικής νοσηλείας, όπου εκεί νοσηλεύονται είτε ασθενείς που παρουσιάζουν, τέλος πάντων, ογκολογικές ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν κάποιες επιδεινώσεις ή ασθενείς οι οποίοι χρήζουν χημειοθεραπείας σε νοσοκομειακές κλινικές συνθήκες, παρακολούθησης και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν έχουμε, σε ό,τι αφορά λοιπόν την βραχία νοσηλεία, έχουμε μία νοσηλεύτρια για την κάλυψη της μονάδας λοιπόν βραχίας νοσηλείας που ασχολείται με την ανασύσταση των αντινεοπλασματικών φαρμάκων που χορηγούνται εκεί. Μία νοσηλεύτρια που χορηγεί τις χημειοθεραπείες και παρευρίσκεται κατά την ώρα χορήγησης των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στο θάλαμο που νοσηλεύονται οι ασθενείς, και μία νοσηλεύτρια η οποία κατέχει και τη θέση υπεύθυνης, η οποία παράλληλα με όλες τις άλλες υποχρεώσεις και των εξωτερικών ιατρίων που λειτουργούν μαζί με την βραχία νοσηλεία, επομίζεται και τη διεκπαιρέωση της κίνησης των αρρώστων, τις αναγκαίες διεκπαιρεώσεις στη διαχείριση του αρχείου των ασθενών και πάει λέγοντας. Και φυσικά αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ακραία εντατικοποίηση με κίνδυνο λάθη, ενδεχόμενα ατυχήματα τα οποία καραδοκούν. Τώρα, αναφέρθηκε ο Υπουργός σε κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Είπα στην αρχή της δευτερολογίας μου ότι θα σας καταθέσω τα έγγραφα να τα λάβετε υπόψη σας, δείτε τα. Τι τονίζουν οι ίδιοι, ο ίδιος ο συντονιστής διευθυντής. Ποιο είναι το αναγκαίο νοσηλευτικό προσωπικό για την κλινική νοσηλεία, για το τμήμα δηλαδή της κλινικής, 12. Ποιο είναι το διαθέσιμο προσωπικό σήμερα, 7. Βραχία νοσηλεία. Πόσο είναι το αναγκαίο, 9. Πόσο είναι το διαθέσιμο, 5. 7 και 5, 12. 12 και 9, 21. 21 απαιτούνται. Τουλάχιστον με βάση την αναφορά των εγγράφων. Εμείς αυτό μεταφέρουμε. Γιατροί, 5 οργανικές θέσεις. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 2. Ο ένας, η μία μάλλον γιατρός, η ογκολόγος η οποία έρχεται εμβόλυμα κάποιες μέρες στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, είναι στα Τρίκαλα. Είναι όντως έτσι, ο ένας γιατρός παραιτήθηκε, ο άλλος είναι σε αναστολή. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, σε καθημερινή βάση για τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών, της νοσηλείας, της βραχίας νοσηλείας, των εισαγωγών και πάει λέγοντας, είναι 2 γιατροί. Παρασκευή και Σάββατο, Σάββατο και Κυριακή, με απόφαση της νοσηλευτικής υπηρεσίας κατ' επέκταση διοίκησης τέλος πάντων του νοσοκομείου,
βράδυ, απόγευμα, βράδυ ειδικά, δεν υπάρχουν βάρδιες. Άρα λοιπόν τα προβλήματα είναι οξυμένα. Φυσικά πάρα πολλά από αυτά είναι διαχρονικά, δεν είναι του τελευταίου έτους. Όμως η απαξίωση, να το πω έτσι, απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα φέρνει τα σημερινά τραγικά αποτελέσματα και την τραγική κατάσταση για τους ασθενείς, η οποία στυλιτεύτηκε και από τους ίδιους τους συλλόγους των καρκινοπαθών στην πόλη της Λάρισας. Αναφέρουμε συγκεκριμένα στην κλινική. Νοσηλεύονται 80 με 100 ασθενείς για χημειοθεραπεία μηνιαίως. Αντίστοιχα στη βραχία νοσηλεία γίνονται 500 με 650 εισαγωγές και 350 έως 400 χημειοθεραπείες το μήνα. Αυτά όλα με αυτό το προσωπικό. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν και γνωρίζουν. Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, κύριε Υπουργέ, είμαστε πολύ προσεκτικοί και στη διατύπωση, αν θέλετε, στην ερώτηση που κάναμε. Είπαμε συχνές ελλείψεις. Δεν είπαμε ότι γενικά, ούτε αφορίζουμε. Και σε αυτό το ζήτημα, έχω τα έγγραφα επίσης προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Τώρα είναι και η μάσκα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, έγγραφα του συντονιστή διευθυντή του ογκολόγου, όπου λέει με έγγραφά του, δύο συνεχόμενα έγγραφα κιόλας, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβρη, όπου μιλάει για ελλείψεις φαρμάκων που έχουν ως αποτέλεσμα ασθενείς να μην κάνουν 13 τη μία φορά, 13 συνεδρίες δηλαδή για 13 ασθενείς και 20 το επόμενο διάστημα, δηλαδή 33 ασθενείς μέσα σε 20-25 περίπου μέρες δεν έλαβαν τη θεραπεία τους ή αν έλαβαν, έλαβαν μέρος της θεραπείας, με ό,τι αυτό καταλαβαίνετε συνεπάγεται για την πορεία της νόσου ενός καρκινοπαθούς. Τρίτον, το φαρμακείο. Θα πρέπει, δεν θα πρέπει, νομίζω το καταλαβαίνετε, το γνωρίζετε. Η δήλωση των αντικαρκινικών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένες συνθήκες στο φαρμακείο και από εκεί να διοχετεύεται στα τμήματα όπου χρειάζεται να γίνει η χρήση τους, η έκχυσή τους, στους αρρώστους. Ένα φαρμακείο που ηρίστον παρόδο έχει ένα επικουρικό φαρμακοποιό από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πώς θα γίνει, πώς θα λειτουργήσει όλο το σύστημα. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με τα φάρμακα και πώς διεκπεραιώνεται αυτή η διαδικασία, άσχετα από τα κονδύλια. Και αν υπάρχουν ή όχι κονδύλια, δηλαδή της προμήθειας των φαρμάκων. Που αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με τη συνολικότερη λειτουργία του νοσοκομείου. Και κλείνω με το ξενοδοχειακό εξοπλισμό, αυτό που είπατε για το κληροδότημα Βαΐτσι. Ήμουν ανιός και γέρασα. Είναι 2 δεκαετίες τώρα που παλεύουν αυτό το περίφημο ποσό από αυτή την κληρονομιά και επίσης πολύ περισσότερα από 2 δεκαετίες τώρα είναι ο προγραμματισμός για τη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα, όπου και εκεί θα εντασσόταν με βάση, από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον, και η ογκολογική κλινική, το ογκολογικό τμήμα, σε νέο κτίριο, νέες υποδομές, κοινοδοχειακό εξοπλισμό και πάει λέγοντας, παράλληλα με το νεφρολογικό, την καρδιολογική, έτσι τουλάχιστον σχεδιάζονταν. Όμως αυτό το έργο καρκινοβατεί χρόνια. Χρόνια καρκινοβατεί. Και είναι αναγκαίο φυσικά, όπως φυσικά και άλλα ζητήματα που αφορούν τα κτηριακά ζητήματα του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ξεκινώ από το τελευταίο, κύριε Λαμπρούλη, πρώτα απ' όλα. Και στο κομμάτι του COVID γίνανε διαφορετικοί χώροι για να μην υπάρχουν επαφές και χώροι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι συγκεκριμένοι ασθένες και να μην έρχονται επαφή με τα COVID. Πράγματι, στο φαρμακείο ισχύει αυτό το οποίο λέτε και έχουν ξεκινήσει απαραίτητες ενέργειες και άμεσα θα ανακαινιστεί ο χώρος ώστε να πραγματοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο η δήλωση των ογκολογικών φαρμάκων. Ενώ αντίστοιχα, πέρα από το κληροδότημα, που υπάρχει μια βασική εξέλιξη, ότι πλέον έχει γίνει το δικαστήριο ένα αναμονή αποφάσεως, αντίστοιχα, στο βαθμό που θα μας τεθεί, υπάρχουν και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιμένουμε, παίρνουμε τις προτάσεις από όλα τα νοσοκομεία της χώρας για να δούμε πού θα δώσουμε χρήματα κτηριακά. Άρα, για το συγκεκριμένο νοσοκομείο, είναι βέβαιο ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αλλά στο φαρμακείο αυτό το οποίο γίνεται είναι άμεσο, προκειμένου ακριβώς να υπάρχει η πλήρη ασφάλεια ως προς την δήλωση. Αναφορικώς με το προσωπικό στο οποίο αναφέρεται και τα στοιχεία τα οποία μας έχουν δώσει, είναι όχι απλά ότι υπηρετούν, όπως σας είπα, 17 έμπειροι νοσηλευτές, γιατί είναι μόνιμοι και μία επικουρική νοσηλεύτρια, αλλά
Ο ημερήσιος καταμερισμός είναι 2 νοσηλευτές για την ανασύσταση των κυτοραστατικών, 3 νοσηλευτές για τη χορήγηση και 2 νοσηλευτές για το συντονισμό εργασιών τμήματος. Ενώ στις 4 μέρες. Σας λέω, ναι, σας λέω πώς υπηρετούν βάσει. Εγώ σας λέω ακριβώς. Σας είπα ακριβώς πώς αυτή τη στιγμή γίνεται η διαδικασία. Έχουμε 15 με 20 θεραπείες για το τετραήμερο το οποίο λέτε. Δεν γίνονται το Σαββατοκύριακο, αλλά εντός των καθημερινών γίνεται όταν χρειαστεί δεύτερη θεραπεία. Αλλά φτάνει ο αριθμός ο οποίος λέτε ακριβώς το μήνα, διότι ο μέσος όρος είναι από 15 έως 20, εσείς μου είπατε για 80 θεραπείες, οπότε γίνεται με το αντίστοιχο προσωπικό. Είπαμε για τους γιατρούς ότι υπήρξε και η κάλυψη από τον Όμορο νόμο, πράγματι και η θέση ενός ειδικευμένου στην παθολογία, ενώ αντίστοιχα προκυρήσονται και 2 θέσεις για το κενό οργανόγραμμα. Αλλά τα κενά που δημιουργήθηκαν καλύφθηκαν ακριβώς για να μην υπάρχει μεγαλύτερη πίεση. Ναι, προχώρησε η δέσμευση 2 κενών οργανικών θέσεων και θα γίνει προκήρυξη. Είναι στην προκήρυξη την οποία θα βγει τώρα. Αλλά τα κενά που δημιουργήθηκαν, τα 2 που λέτε, καλύφθηκαν με τη διαδικασία την οποία λέτε. Δεν σας λέω ότι καλύφθηκαν διαφορετικά και με τη μεταφορά από Όμορο νομό. Τώρα, στα φάρμακα, και πράγματι είναι προσεκτικό, όλες οι παραγγελίες γίνονται. Εγώ έχω τα στοιχεία. Στα ογκολογικά φάρμακα υπάρχει πλήρη έγκριση και ειδικά για το πρώτο μήνα που έχω και τα στοιχεία, καλύφθηκε πλήρως το ποσό το οποίο ζητήθηκε και μόνο το γεγονός ότι το 50% των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι ογκολογικά δείχνει και την ευαισθησία που υπάρχει και υπάρχουν άμεσα και γρήγορα οι παραγγελίες. Ήδη στις λειτουργίες που αφορούν τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, σας είπα τον τρόπο που μπορούν να αντιμετωπιστούν.